Αγίων και Δικαίων Θεπατολίνου Αγίου Πιάτου, τον Αγίου Παντροφημών Νικηφόρου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, που και την ύμνη επιτελούν και πάντως των Αγίων, εμπρόνες των πίστων κυβέρνησης ημών, τόλης ημίν την άπτρη των παραπτωμάτων ημών, σκέφασον ημάς την σκέπη των τερίβων σου, αποδίωξον των ημών πάντα εχθρών και πολέμιων, κηρύνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσταν ψυχάς ημών, ως αναθώς και φιλάνθρωπος. Μέσα σε σάκους γεμάτους με ένα σωρό
Κυριάκη, ρε παιδάκια, διπλειώθη και τελειώθη. Έγινε τέλειος στην τελείωση. Ο τελειωτής, ο Μέγας, είναι ο Κυριός μας. Και ομολογώντας αυτόν, αναπληρώνοντας τον όνομά του, ετελειώθησαν οι Άγιοι μας με την ομολογία του ονόματός του στην γλώσσα του, στον λογισμό του, στην καρδιά του, στη ζωή του. Και έτσι έκαναν από τα επίγεια αυτά εδώ, τα Αγίαινα όλα. Και η Εκκλησία αυτή την ημέρα την ονόμαζεται Γενέθλιο ημέρα. Δίες Νατάλης είναι ο όρος γραμμένος, Γενέθλιος ημέρα. Γεννήθηκε αυτός. Α, πώς γεννήθηκε. Εδώ βασανίστηκε, καταβασανίστηκε, έπαθε χίλια δυο. Ναι. Κι όμως εγεννήθη για εκεί επάνω, για τα αιώνια. Αν δεν το έζησε 20 χρόνια, 50 εκατό, πόσα έζησε. Έζησε σαν όλο το θάτο εδώ, εκεί αυτός με τη γέννηση, την μεγαλειώδη, μακαρία γέννηση, η οποία τον ετελείωσε, ετελειώθη με τη γέννηση αυτή, πλέον ζει αιώνια, σε εκείνα τα αιώνια, τα οποία ετοίμασε ο Θεός της αγαπώς με αυτόν, και είναι αγαθά τα οποία δεν είναι φάτα, είναι άνθρωπα, δεν είναι για πόσα χρόνια, είναι αιώνια, αιώνια, έτσι αδελφοί μου. Ζούμε το μεγαλείο μιας γιορτής. Τη ζούμε ατελείωτας στον τελειωτή Ιησού που ετελείωσε τον τάδε αδελφό μας της Εκκλησίας, τον χριστιανό με ομολογία, με μαρτύριο ή και οσιακά αφού έζησε σκληρά τον βίο του με όλα αυτά τα όμορφα που ζητάει το Ευαγγέλιο και ετελειώθηκε αυτός. Έτσι γιορτάζουμε τον Άγιο Νικηφόρο, έτσι γιορτάζουμε και όλους μα όλους τους Αγίους, τις Αγίες, τους Μάρτυρες, τις Μάρτυρες, Μεγαλομάρτυρες, Μικρομάρτυρες, Παιδομάρτυρες, κεφάλαιο μεγάλο Παιδομάρτυρες αδελφοί μου στην Εκκλησία, που τους μνημονεύουμε και τους γιορτάζουμε, σαν τον Κύριο τον οποίο γιορτάζουμε τον Ιούλιο, έχοντας και τα Αγέρια Ψενάκια του εδώ πέρα μαζί μας. Εμείς βέβαια ο καθένας μας γιορτάζοντας και μετρώντας τον εαυτό του με αυτόν τον οποίο γιορτάζει, έχει να ευχαριστήσει. Είναι ευχαριστία, είναι δοξολογία, είναι αναλόγηση του εαυτού μας. Ο εαυτός μου απέναντι σε αυτόν τον οποίο ο πατέρας Αγουστίνος θυμάστε πάντα έλεγε «Αναξίως θέλω το όνομά του, του Αγίου Αγουστίνου», το οποίο ασκήθηκε για όλους μας αδελφοί μου, πρόδρομος και έχει ένα μέγα πρόδρομο που γνήσουν για γεννητής γυναικό, δεν υπάρχει τον πρόδρομο, τον Ιωάννη. Όταν μετρούμε τον άστημά μας με αυτόν τον μέγα, τον Άγιο, τον οποίο φέρνω το όνομά του, αισθανόμαστε τόσο ενωπιόν του. Και ύστερα δοξολογία έχουμε, και ύστερα ευχαριστία έχουμε, γιατί η μακροθυμία του Κυρίου μας χάρισε κι άλλο ένα χρόνο σε αυτό το κύκλο του ορολογίου ξανά ήρθε. Πώς πέρασε ένας χρόνος, ο καθένας μας αναλογίζεται και φτάνει το τάδε μεγάλο γεγονός, και είναι Πάσχα, και φτάνει το τάδε μεγάλο γεγονός, και είναι η γιορτή του, ή που γιορτάζει η ονοματική γιορτή του, και λέει ξανά ήρθε πάλι αυτή η ημέρα αυτή την οποία ξανά γιορτάζουν, κύριε. Και θα πω και μια εικόνα από το χωριό, αδελφοί μου. Πηγαίναν στα γιορτάσια, Δέστε οι καλοί μας, που δεν είχαν τον πόδι πάνω στο άλλο. Παππούδες ήταν. Τους εύχονταν οι άλλοι από γύρω και ένας που σηκώνονταν ολόρθος και έκανε έτσι σε αυτούς που ευχόντου την ημέρα της γιορτής. Και ευχαριστώ. Ο όρθιος ο γέρος σηκωνόταν να τον ευχηθούν και στα νεότεροι του οι άλλοι που τον ευχόνταν. Και εγώ όρθιος σήμερα πρώτα σας και ευχαριστώ την αγάπη σας που απόψε ήρθατε εδώ και από τους αδελφούς μου λειτουργούς και λειτουργούς τους ιερείς, με τους οποίους μαζί διεκήκαμε και ευχαριστώ όλους εσάς που παρέστατε απόψε εδώ, αν και εδώ έχει έξω μου πει να μας κοινήσει, καλά είμαστε όμως μέσα είμαστε. Ευχαριστώ τις κυρίες οι οποίες έπρεψαν τον χώρο εδώ, τους επάνω χώρους και ετοιμάσαν κεράσματα. Στο όρο σας και ήρθε να αξιωθούμε βέβαια η μεγάλη αρχή για όλους μας να είναι πια μία
εκεί να αξιωθούμε, να γιορτάσουμε και αιώνια. Στην πανήγυρη εκείνη, στην Ανάσταση εκείνη, αιώνια εκεί πάνω, να ειδούμε Αγίους, να ειδούμε να ειδούμε Ουσίους, να ειδούμε Μάρτυρες, να ειδούμε τον Πρόδρομο, να ειδούμε την Παναγία μας, να ειδούμε την Παναγία Τριάδα. Πάνω από όλο στο φως της, το φως εκείνο το οποίο και χορταίνει και ξεδεψάει και ξεκουράζει και αναπάβει, ήρθε το φως εκείνο, το άκτιστο και ανέσπλο φως αγαπή μου, να ξεχωθούμε, να το γιορτάσουμε.